Πολλές σημειώσεις. Καλησπέρα. Και εσύ και εγώ πολλά σχολάκια από εδώ. Καλησπέρα, παιδιά, από τον Γιώργο και από τον Φώτη. Επιβιώσαμε, έτσι. Τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε. Ακόμα. Να δούμε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και εγώ σιγά σιγά έχω ανακάμψει, όπως βλέπετε. Γι' αυτό ήρθα και εγώ σήμερα. Ναι. Σήμερα, λοιπόν, έχω τη χαρά, με τη βοήθεια του Γιώργου, να σας παρουσιάσω μία μηχανή η οποία έχει ιδιαίτερο αγοραστικό ενδιαφέρον. Και μιλάμε για ποιο μηχανάκι, Γιώργο? Λοιπόν, επειδή ακούγονται πολλά, ονομάζεται Vogue 300 PS και όχι Vogue. Όχι Vogue, είναι όχι το, Vogue. Το περιοδικό. Ακριβώς. Λοιπόν. Γι' αυτό μάλλον είναι το misunderstanding. Μιλάμε για το Vogue 300 το DS, το μικρό αδερφάκι του 500αριού. Ακριβώς. Και του 525, το οποίο βγήκε και πρώτο σε πωλήσεις από ό,τι... Σημερινή λοιπόν έρευνα που διάβασα και εγώ, είναι πρώτο σε πωλήσεις, όντως. Είναι το μεγάλο αδερφάκι, κάτι ακούτε για ένα 940 που θα έρθει και αυτό. Ωραία. Στο προσκήνιο. Ξέρεις τώρα, αυτό είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία σήμερα, η συγκεκριμένη μηχανή. Γιατί είναι ιδιαίτερη κατηγορία? Γιατί είναι μια κατηγορία την οποία την έχουν πει σαν on-off ή neon-off. Μιλάμε για πόσα κυβικά καταρχήν? Είναι λοιπόν 300 κυβικά. Έχουμε σκονάκια 292 εδώ. Πραγματικά, όπως λέει και εμένα το σκονάκι μου. Ναι, ναι, τα σκονάκια. Έτσι ακριβώς, είναι πολλά άλλωστε. Είναι λοιπόν στα 292 κυβικά. Λοιπόν, είναι στην κατηγορία των 300 κυβικών. Παιδιά, εγώ με συγχωρείτε, έβαλα τα γυαλιά, για να βλέπω κιόλας αν γράφουμε σωστά τον ήχο και όλα αυτά. Όλες πάει. Ωραία. Άρα, είμαστε στην κατηγορία των 300 κυβικών. Η μηχανή την οποία ήδη τη βλέπετε, εσείς την έχω βάλει εγώ σε μερικά πλάνα τα οποία γυρίσαμε τώρα εδώ του Γιώργου, έχει ένα look on-off. Είναι όμως on-off. Εγώ πίνω και τον καφέ ταυτόχρονα. Βεβαίως, ναι, θα πιω και εγώ μετά. Καταρχήν, να πούμε στους ακροατές, θεατές σου, τους φίλους του καναλιού σου, ότι είμαι στα 1,76, 45 ετών. Θα εξηγήσουμε αργότερα πού μπορούν να χρειαστούν αυτά. Ωραία. Μπορεί να χαρακτηριστεί ένα μηχανάκι on-off, ίσως μια προσθήκη διαφορετικού ελαστικού, γιατί τώρα έχει street ελάστικο επάνω. Είναι ένα μηχανάκι που θα μπορέσει να σε βγάλει ασπροπρόσωπο σε μια βατή όμως διαδρομή on-off. Σε ένα πατημένο χωματόδρομο. Ακριβώς, ναι. Σε κάτι πιο ιδιαίτερο ενδεχομένως να δημιουργήσει ένα θεματάκι. Είναι ένα μηχανάκι που έχει αυτό το look, όπως βλέπετε, το οποίο σου δίνει την εντύπωση ότι θα σε πάει παντού. Έτσι, θα πω λιγάκι στα γρήγορα τα βασικά χαρακτηριστικά, μα κάπου κάνω κάτι ξεχάσω. Βεβαίως, θα συμπληρώσω. Λοιπόν, καταρχήν, θα αφήσω την τιμή στο τέλος. Έτσι. Και την κατανάλωση. Και την κατανάλωση. Έτσι. Τα κυβικά είναι στα 292 κυβικά. Έτσι. Έχει συμπλέκτη με υδραυλικό πολύδισκο, έτσι. Ωραία. Εξάρισα σμαν. Σωστά. Το ύψος της έλας είναι στα 810 mm. Το βάρος του είναι στα 155 κιλά, περίπου πάνω κάτω. Έχει ένα ρεζερβουάρ 16 λίτρων, το οποίο είναι πάρα πολύ. Του δίνει ένα ωραίο όγκο, πολύ ωραίο, έτσι. Μπροστά, αντεστραμμένο πυρούνι 35 χιλιοστών, έτσι. Και από πίσω, μονό αμορτισέρ με μοχλικό, το οποίο ρυθμίζεται και η προφόρτιση. Okay, τα ελαστικά του είναι tubeless. Να το αναφέρουμε αυτό, γιατί άλλες πιο ακριβές μάρκες δεν το έχουν αυτό. Έτσι, ABS δικάναλο μπροστά, ABS, συγγνώμη, μπρος-πίσω, έτσι. Η ισχύς του είναι γύρω στα 30 άλογα, σύμφωνα με τα... 29 από ο κατασκευαστής. Σύμφωνα με που λέει ο κατασκευαστής. 2 χρόνια εγγύηση και η τιμή, αν την έχω... αν την έχω καταλάβει σωστά, γύρω στα 4.000. Ούτε καν 4.000. 3.995 ευρώ. Λοιπόν, κάτω από 4.000. Καινούριο μιλάμε. Ωραία. Ξεχάσαμε κάτι? Αυτά τώρα τα ξέρετε τα εύκολα. Κοίταξε, είναι πράγματα που μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο διαδίκτυο. Θεωρώ τα πιο βασικά είναι αυτά. Είναι... έχουμε ρεζουμέ. Έχει και προστασία με κάγκελα. Στο πακέτο. Στο πακέτο. Έχει και φορτιστή USB. Σωστά. Έχει και μία ζελατίνα, η οποία, αν θυμάμαι, είναι και ρυθμιζόμενη. Κάθε ύψος, ναι. Έχει δύο θέσεις. Δύο θέσεις.
Το οποίο να προσθέσω ότι δεν μπορεί να γίνει κινήση. Όχι, σταμάτα. Είναι με βίδα την οποία πρέπει να σταματήσει να ρυθμίσει. Οκ, okay, εντάξει. Γιατί και ποιο μπορεί, δηλαδή. Μόνο αυτά τα μηχανάκια τα πολύ ακριβά τα οποία πάντα στο κουμπί. Κάτι μπεμβεδάκι εκεί νομίζω. Κάτι μπεμβεδάκι δεν σκέφτομαι. Ξέρω ότι του έχει ιδιαίτερη αδυναμία. Λοιπόν, τώρα. Αυτή η μηχανή λοιπόν, αν έχω καταλάβει σωστά τη φιλοσοφία, έχει φτιαχτεί να είναι μια μηχανή καθημερινότητας. Πολύ σωστά. Και να σου δίνει και τη δυνατότητα να μπορείς να κάνεις μικρές αποδράσεις σε... Μην πάτε στα κατσάβραχα, βέβαια είναι ελαφριά. Έτσι. Είναι 155 κιλά. Κάποιος, όπως το είπε ο Γιώργος, μπορεί να βάλει το αντίστοιχο λάστιχο και να πάει. Και έρχομαι τώρα στην πρώτη ερώτηση που πάντα κάνω. Τι μηχανή είχες μέχρι τώρα και με ποια φιλοσοφία αγόρασες τη συγκεκριμένη μηχανή. Πολύ ωραίο το ερώτημά σου. Εγώ να πω ότι είμαι γενικά η χαρά ενός πολιτή. Δηλαδή από τους ανθρώπους που βλέπω κάτι στη φωτογραφία και έχω φύγει αμέσως το επόμενο λεπτό, το έχω αγοράσει. Δεν μπαίνω σε δικασία ούτε να ψάξω ούτε να ρωτήσω. Πώς είχα λοιπόν προέκυψε το VODS. Τέλεια. Όπως λοιπόν όλοι μας ξεκινήσαμε ένα παπάκι κι εγώ. Ωραία. Την τριάρα τη Χόντα, την οποία παρεπτόντως το έχω ακόμα. Σε άριστη κατάσταση. Στην πορεία απέκτησα το Honda το Innova και το τελευταίο μηχανάκι που είχα πριν από αυτό εδώ ήταν το SIM, το Symphony, το σκουτεράκι, το 200. Ωραία. Έτσι. Δεν σου κρύβω λοιπόν πάνω ότι ένας διακαής μου πόθος ήταν η απόκτηση μοτοσυκλέτας on-off, adventure μοτοσυκλέτας. Που για κάποιους λόγους όμως που σε διακόπτω, βρέθηκε στο παρασκήνιο, ήρθε η οικογένεια, ήρθαν παιδιά, υποχρεώσεις, δεν το... Το Νοέμβριο λοιπόν πέρασε το 2022, όπως χάζευα κλασικά στο ίντερνετ, έχει πέσει την αντίληψή μου ένα κατέμ. Άσχετο το μηχανάκι. Το 390, ακριβώς, το μικρό. Ναι. Ήθελα έτσι να πάω να η μετάβασή μου στην on-off μοτοσυκλέτα να είναι πιο ομαλή. Στα κυβικά. Το οποίο κατ' MT90 κάνει πολύ περισσότερο, έτσι. Κάνει... Ναι, σε μεταχειρισμένο είχα βρει εγώ. Α, ωραία. Ένας φίλος μου λοιπόν εκεί, στο άσχετο που το συζητάγαμε, μου λέει: εσύ υπάρχει μια εταιρεία καινούρια, η VODS. Ενώ εσύ δεν ξέρω από πού είναι, μου λέει από την Κίνα. Εμένα λοιπόν εκεί χτυπήσανε καμπανάκια, όπως φαντάζομαι πολλούς από αυτούς που σε παρακολουθούν τώρα. Ναι, σε αρκετούς. Μου λέει: είναι το συγκεκριμένο μοντέλο, το 300, είναι πολύ ωραίο, δεν χάνει τίποτα πάντα το ρίξει. Μια μαθιά. Πάω λοιπόν πραγματικά σε αντιπροσωπεία εδώ στο Ηράκλειο. Δεν χρειάζεται νομίζω να φέρω. Ναι, εντάξει. Έτσι. Το είδα φώτη και δεν σου κρύβω ότι το ερωτεύτηκα αμέσως από την όψη. Έχει, δεν ήξερα... έχει πολύ ελκυστική, πολύ ελκυστικό εξωτερικό σχεδιασμό. Δεν μπορούμε να πω ότι θυμίζει λίγο ο Καβασάκι. Ναι, θυμίζει. Έχει και χούφτες. Μπράβο. Έχει και χούφτες. Αυτές τις πρόσθεσα εγώ. Α, τις έβαλες εσύ. Ναι, είναι από τα πράγματα που πρόσθεσα εγώ. Έξω. Ωραία. Πήρα λοιπόν φώτη, το είδα. Ήταν το test ride συγκεκριμένα, δεν το πήρα καινούριο. Πήρα το test ride, είναι μοντέλο Μαΐου του 22 με 900 χιλιόμετρα. Τίποτα. Και όση ώρα το συζητάμε, φώτη, αυτό σου είπα τη χαρά του πολιτή, το κλείσαμε, πούλησα το σκουτεράκι και πήρα το 300, το DS της VODS. Ωραία. Και για ποια χρήση όμως, τώρα πάμε, τι χρήση κάνεις στη μηχανή σου. Δρόμο. Αποκλειστικά δρόμο. Αποκλειστικά δρόμο. Εντός πόλεως Ηρακλείου με τις δραστηριότητες των παιδιών που είναι μεγάλα σε ηλικία παιδιά πλέον μπορούν να ανέβουν και επιτρέπεται πάνω στη μοτοσυκλέτα. Έχω κάνει εξορμήσεις. Έχω πάει δηλαδή στο Ρέθινο, έχω πάει Άγιο Νικόλαο, έχω πάει Οροπέδιο. Έχω κάνει δηλαδή κάποιες εξορμήσεις δικάβαλες φορτωμένο με βαλίτσες. Οπότε έχω έτσι μια εικόνα για το πλέον μετά από. Και για πες μου σε παρακαλώ εδώ, σύμφωνα με αυτά τα σκονάκια εδώ πέρα, με τα σκονάκια μου. Ισχυρίζεται η εταιρεία και από ότι και αυτοί που το έχουν οδηγήσει και το έχουν καβαλήσει και το έχουν τεστάρει ότι ταξιδεύεις με 110-120 χιλιόμετρα. Uh-huh. Είναι αλήθεια. Δηλαδή λοιπόν, λιγάκι το ζορίζεις το 300-άκι. Λοιπόν, γι' αυτό σου είπα πριν ότι εγώ είμαι στα 45 μου πλέον, οπότε δεν είμαι ένας σβούρος εισαγωγικά. Καλά, εμείς που είμαστε στα 42. 42, κόψε λίγο. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα σου πω ότι μέχρι τα 110, που το πήγα εγώ τουλάχιστον στον εθνικό για λίγο, έτσι πιο πολύ να το δοκιμάσω, είναι οριακά καλά. Ωραία. Από εκεί πέρα έχει μια αίσθηση ότι. Εντάξει, ότι λίγο... δεν σε φτάνει. Εντάξει. Πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι και στα πια πόσα κυβικά είμαστε και ιδίως αν είναι και δικάβαλο, εντάξει. Ένα παραπάνω. Για δικάβαλο, φορτωμένο με τριβάλιτσο και τα λοιπά. Δηλαδή ήταν καλά. Δηλαδή θεωρώ ότι μέχρι τα 100 μια κατανόηση. Μέσα στην Κρήτη. Σε καλύπτει απόλυτα. Και πιστεύω ότι και εκτός Κρήτης σε καλύπτει, αρκεί να κάνεις τον αντίστοιχο προγραμματισμό των στάσεων, να μην το... εντάξει, 300 κυβικά είναι. Ωραία. Από αυτονομία μπόρεσε, θα το τσεκάρεις, δηλαδή είπαμε έχει 16 λίτρα, οπότε η αυτονομία... 16 λίτρα τεπόζιτο, μεγάλο τεπόζιτο, ωραίο τεπόζιτο. Μπόρεσες έτσι να το τσεκάρεις από άποψη αυτονομίας, δηλαδή
το μπήκες και εσύ στο τρυπάκι να δεις πόσα χιλιόμετρα θα κάνω, ρε παιδί μου, με ένα φουλάρισμα. Ναι. Λοιπόν, όχι, έχω στηριχθεί στο τι μου δείχνει η ένδειξη του κοντέρ, το οποίο σημειωτέω να πούμε ότι έχει μια σχετικά πλήρης οθόνη ενδείξεων. Ναι, την έβαλα. Τη δείξαμε και στα πλάνα στα οποία σας έχω βάλει ένθετα. Στηρίχθηκα λοιπόν σε αυτό, όμως είναι ένα μηχανάκι που ξεχνάς πραγματικά να γεμίσεις κάψιμο. Άρα δηλαδή από κατανάλωση... Θα σου πω έτσι ενδεικτικά λοιπόν ότι η οθόνη δείχνει από 2,9 και 2,7 έχω την κατανάλωση, μέχρι πολύ ακραία, με πολύ ακραία χρήση στην πόλη μέσα, 3,4-5. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για ένα μηχανάκι το οποίο έχει κατανάλωση έτσι παπιού, ρε παιδάκι, ένα μεγάλο παπί. Να το αντιστρέψω, μιλάμε λοιπόν για ένα παπάκι πιο ψηλό σε. Πιο μηχανή. Ψηλό, ακριβώς. Πιο μηχανή προφανώς, με τα συστήματά του, με τα ABS του, με το αντεστραμμένο του πυρουνάκι. Έτσι, άλλες μηχανές πολύ πιο ακριβές που έχουμε παρουσιάσει και στο κανάλι δεν έχουν αντεστραμμένα. Σωστά. Να σε διακόψω λίγο. Σε αυτά που σου παρέχει το πακέτο είναι και προστασία κινητήρα, έχω να πω. Ναι. Πλαστικός ναι μεν, αλλά δεν πάει να είναι μια προσθήκη, ας πούμε, που κάποιο άλλο... Ναι, ωραία. Έχει και τα κάγκελα. Κοίταξε, τα κάγκελα τώρα είναι λίγο μεγάλα. Γιατί καλύπτουν, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, καλύπτουν και πάνω τους καθρέφτες και τα λοιπά. Αλλά βέβαια τα κάγκελα. Για κάποιον ο οποίος ίσως δεν το θέλει, δύο βίδες είναι, τα βγάζει. Ακριβώς. Δεν είναι. Είναι κάτι το οποίο σου το δίνει η μηχανή, αν θέλεις και σε ενοχλεί το οπτικό, το βγάζει. Αν δεν θέλεις, το κρατάς. Δηλαδή... Δεν συνιστώ βέβαια για λόγους προστασίας. Καλό είναι. Δηλαδή έρχεται σε δεύτερη μοίρα η ομορφιά, όσο η προστασία που παρέχει τελικά το μηχανάκι. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Πόσα χιλιόμετρα έχεις κάνει τώρα, 4.600. Άρα σίγουρα έχεις κάνει το πρώτο σέρβις στα 1.000, έτσι. Και πας τώρα για το δεύτερο. Όχι, στα 8.000. Στα 8, άρα δηλαδή. Ανά 4.000. Ανά 4.000. Και κόστος μέχρι. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, αλλαγή λαδιών. Για τα βασικά είναι πρώτο σέρβις τώρα. Το δεύτερο σέρβις βασικά, το πρώτο είχαν κάνει από την αντιπροσωπεία από το αγόρασα, στα 900.000 χιλιόμετρα. Ήταν στα 67 ευρώ. Εντάξει. Είναι μια οικονομική μηχανή. Ναι. Είναι μια μηχανή η οποία. Εσύ εξάλλου μηχανάκι. Έχω το παπάκι, το κλασικό που έχω κρατήσει. Το κλασικό παπί. Συναισθηματική αξία. Ωραία. Παραμένει. Γιατί εγώ έκανα και την εξής σκέψη. Η μηχανή δεν κάνει, δεν κάνει 4.000. Κάπου εκεί παίζει. Μονοκύλινδρη. Ναι, ναι, θα το πούμε και αυτό. Ενώ το 500 είναι δικύλινδρο. Έτσι. Σε βάζει σε μια διαδικασία να μπει στο χώρο του συμπλέχτη, ο οποίος είναι και σύγχρονο σχεδιασμού. Έτσι. Κάποιοι. Θα μπορούσαν να το έχουν και για δεύτερη μηχανή, δηλαδή έχουν μια πιο μεγάλη ταξιδιάρα, ίσως. Ταξιδιάρα, έτσι πιο γρήγορη, και έχουν και μια η οποία να κάνουν τις δουλειές τους. Θα ήθελα λιγάκι να μου πεις από την. Γιατί το Ηράκλειο πλέον είναι Αθήνα, έτσι, από κίνηση κτλ. Η καθημερινότητά σου πώς είναι, γιατί είπες ότι κουβαλάς τα παιδιά πάνω κάτω όπως το έχουμε κάνει όλοι μας αυτό. Ναι. Πώς είναι η καθημερινότητά σου με το τέτοιο, δηλαδή χώνεσαι, είσαι σβέλτος, λοιπόν, σε προλαβαίνουν στα φανάρια, ξέρεις, τα κλασικά τώρα της πόλης. Γι' αυτό λοιπόν έθεσα τον πρόλογο ότι είμαι στα 45 μου πλέον και άπειρος όσον αφορά το συμπλέχτη. Είναι λοιπόν ένα μηχανάκι που είναι σαν να έδεσαι πάνω μου ακριβώς, σαν να οδηγάς ένα ποδήλατο, μπορώ να πω. Παρότι είμαι λάπρος, επαναλαμβάνω στο συμπλέχτη, είναι σαν να οδηγάς ένα μηχανάκι, ένα ποδήλατο, ακόμα καλύτερα, μέσα στους δρόμους του Ηρακλείου. Ναι, φοβερά εύχουστη χρήση του. Έχει μόνο μια ιδιαιτερότητα που κάποιοι το θεωρούν ως μειονέκτημα, αλλά και αυτό για λόγους προστασίας μπορούν να πούνε ότι είναι από την εταιρεία, ότι ανεβάζει θεωρητικά γρήγορα θερμοκρασία και δουλεύει αρκετά συχνά το βεντιλατέρ. Για να τη ρίξει. Κοίταξα, νομίζω. Και σε άλλες μηχανές το κάνουν. Και εγώ, αν ρωτήσεις τη δικιά μου, και εγώ θεωρώ πολύ γρήγορα ότι το ανεβάζει. Είναι θέμα σχεδιασμού. Το θέμα είναι καθαρά από τον κινητήρα. Το θέμα είναι ο κινητήρας στην απόδοσή του μέσα, στη λειτουργία του μέσα, μέσα στο φάσμα των στροφών του, πόσο συμπεριφέρεται, είναι ελαστικός, είναι οι σχέσεις του κοντές, αυτά. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να σε βοηθήσω, επειδή σου είναι η πρώτη μηχανή που έχω, οπότε δεν έχω κάνει. Ναι, α σου πω κάτι. Εσύ στο οδήγημά τη μέσα στην πόλη ζορίζεσαι. Καθόλου, καθόλου. Έτσι. Καθόλου. Αυτό έχει σημασία. Ούτε στην αλλαγή ταχυτήτων, ούτε. Α, μπράβο. Δηλαδή, αν εσύ δεν ζορίζεσαι που δεν έχει την εμπειρία. Εγώ εκεί θέλω να πάω λίγο τη συζήτησή μα. Γιατί πολλά παιδιά που μα βλέπουν
είναι τώρα στη φάση να αλλάξουν. Mm-hmm. Όπως και εσύ να πάρουν από ένα σκουτεράκι, από ένα παπάκι να μπουν στα δύο. Σε κάτι μεταβατικό. Θα το συνέστηνε σαν έτσι πρώτη επαφή, γιατί είναι και φθηνό, έτσι, είναι και για τα νέα τα παιδιά. Η τιμή του και μόνο είναι πρόκληση. Δηλαδή δημιουργεί έτσι ένα ενδιαφέρον να το δει κάποιος. Εγώ λοιπόν το συνιστώ ανεπιφύλακτα, στο ελάχιστο που το έχω βέβαια δεν μου έχει βγάλει κανένα πρόβλημα. Κατά καιρούς σε φόρουμ μπορεί να λένε ορισμένοι ότι κάποιο θέμα τριγμών, κάποιο θέμα δαγκανών. Εγώ προσωπικά στο ελάχιστο και πάλι λέω που το έχω δεν μου έχει παρουσιάσει κανένα πρόβλημα. Κοίτα, είναι... Ναι, να σου πω κάτι για τους τριγμούς. Mm. Και σε άλλες πιο ακριβές μηχανές μπορεί να το ακούσει αυτό. Ναι. Και εγώ πώς το έχω εξηγήσει εγώ από, με φίλους που έχω συζητήσει. Mm. Ξέρεις, τα μηχανάκια τα φέρνουν, φέρουν έτσι. Mm-hmm. Κάποια πράγματα εδώ πέρα τα συναρμολογούν. Μπορεί στη συναρμολόγηση. Δεν ξέρω. Και αυτό και για προϊόντος ενδεχομένως. Για να πολλά. Δούμε τώρα τι λένε τα υπόλοιπα σκονάκια. Τα χοντρά σκονάκια. Να πιούμε και λίγο καφέ. Βέβαια. Λοιπόν, η κατανάλωση όντως είναι, τη δίνει η εταιρεία 3,4 εκεί πέρα, αλλά μάλλον πάει και πιο χαμηλά. Έτσι, έχει ένα υπερπλήρες μενού, το οποίο είναι, σου δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Εφόσον ήδη το έχετε δοκιμάσει δύο άτομα, σημαίνει ότι και η θέση είναι, παιδιά, για δύο άτομα. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα άλλο ζήτημα. Είναι λίγο στριμωχτά η αλήθεια είναι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι εγώ είμαι στα 76 λά, η αντίστοιχη κυρία Κρικρή είναι στα 53, είμαστε δηλαδή μικροκαμωμένοι, θα έλεγα, και η αλήθεια είναι ότι συσφίγγουμε τις σχέσεις μας. Εντάξει. Θα ήθελα δηλαδή λίγο παραπάνω, μεγαλύτερη σέλα. Μπορείς όμως, η σέλα νομίζω είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τα αλλάξουμε. Δηλαδή, με μια aftermarket προσέγγιση, αν, ας το πούμε, θέλεις να την κρατήσεις περισσότερα χρόνια και δεν θέλεις π.χ. να δώσεις αυτή, να πας στο πιο μεγάλο αδερφάκι. Έτσι, μπορεί να το θέλεις και αυτό. Λοιπόν, μπορεί να τη φτιάξεις. Έκανα λοιπόν μια πατέντα, ας το πούμε έτσι, εκεί. Πήγα στην αντιπροσωπεία που το πήρα και ο άνθρωπος προς τιμή του έκατσε, ασχολήθηκε. Μπόρεσε και την τράβηξε πίσω κατά περίπου 5 με 6 έως 7 πόντους, που ήταν μια καλή διαφορά, ας πούμε. Ωραία. Είπαμε, έχει 20... ξεχάσαμε να πούμε, σημαντικό παιδιά, ότι τα έχει, όχι δεν το, μάλλον το είπαμε, ότι έχει tubeless ελαστικά. Θεωρώ πολύ βασικό. Το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Εδώ η συζήτηση για μηχανές που κάνουν 12-13 χιλιάρικα, Γιώργο, είναι ότι λέει δεν έχει tubeless, έχει σαμπρέλα. Ενώ η συγκεκριμένη έχει σαμπρέλα. Πιστεύω ότι θα ήθελε ένα καλύτερο ελαστικό. Γιατί η πρώτη τοποθέτηση είναι κάτι κινέζικο. Να σημειώσουμε ότι είναι 17 ζάντα. Ναι. Άρα είναι περισσότερο street. Αλλά όπως είπες και εσύ στο ξεκίνημα, αλλάζω λίγο, το προσαρμόζω εκεί που θέλω. Ακριβώς. Δηλαδή, μπορείς να το μεταντρέψεις και σε ένα παιχνιδάκι off-road, Ναι. Είναι μια μηχανή που θεωρώ ότι μπορεί εύκολα να μπει. Σας λέω, όχι σε κάτι ιδιαίτερο δύσκολο τερέν, αλλά σε ένα βατό. Σε ένα βατό, ναι, σε θα ένα... μπορούσε κάλλιστα να τα παίξει. Ναι. Δεν σου έχει βγάλει κάποιο θέμα εσένα όσο καιρό τώρα την έχεις? Όχι. Το πρώτο διάστημα, αν θυμάμαι, είχε έτσι κάποια άσχετα σβησίματα. Ναι. Δηλαδή, από τη μετάβαση από πρώτη στη δευτέρα ταχύτητα μου έκανε κάτι σβησίματα. Δοκίμασα άλλο ελαστικό, καύσιμο, συγγνώμη, δεν μου το ξανακάνω, όχι, δεν μου παρουσίασε. Μπορεί, Να, δηλαδή, θέμα καύσιμου. Για πες μου τώρα, εσύ μπορούσες να διαλέξεις και το ζόντε στο 300. Ναι. Πώς και πήγες αυτό, γιατί χθες που ήμουνα με το φίλο μου το Mike, που είχαμε κάνει την παρουσίαση με το ζόντε, μου λέγει, ρώτησε εδώ, γιατί δεν πήρε το ζόντε. Καταρχήν νομίζω ότι είναι πιο ακριβό το ζώντες. Νομίζω ότι είναι πιο ακριβό, είναι πιο δυνατό. Νομίζω ότι βγαίνει στα 35 άλογα, δεν κάνω λάθος. Ναι. Ελάχιστα πιο βαρύ, δεν θυμάμαι ακριβώς έτσι, πιο οροπάτο. Πώς και δεν πήγες αυτό, ήταν ο λόγος, ήταν οικονομικός, ήταν... Όχι, ο λόγος ήταν το ίντερνετ, ότι μπήκα σε διάφορα φόρουμ όπως κάνουμε αυτό, άκουγα πιο... Είναι υποστήριξη ίσως. Ακριβώς, ναι, ακριβώς και αυτό πολύ σημαντικό. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Πάρα μπορείς να αγοράσεις ένα προϊόν και μετά να μην είσαι δίκτυο υποστήριξη. Μα για μένα αυτό είναι το στοίχημα των Κινέζικων, η υποστήριξη. Ακριβώς. Και αυτό ήταν ο λόγος που έκλεινα προς τα εκεί τελικά. Ωραία. Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο σαν επιπλέον πληροφορία
η οποία να προκύπτει από τη συμβίωσή σου με τη μηχανή. Με το σπέδα, έτσι. Στο δεκάμινο αυτό που την έχω, είπαμε. Ναι. Σου λέω, μου ξύπνησε τον μηχανοκίνητο χόμπι, το πούμε έτσι, ναι, που θα το χαρακτηρίσουμε, αυτή η μοτοσυκλέτα. Ήταν πολύ ομαλή η μετάβασή μου από το σκούτερ. Σκέφτεσαι να κάνεις το επόμενο βήμα? Ναι, δυστυχώς. Όχι δυστυχώς, γιατί καλό είναι αυτό. Γιατί έχω τώρα άλλες προτεραιότητες. Εντάξει, κοίταξε προτεραιότητες, βέβαια, πάντα εδώ είναι. Μετρό, η αλήθεια είναι. Ο φίλος λοιπόν αυτός που μου τη σύστησε, που μου την υπέδειξε, μου λέει να θυμάσαι, μου λέει ότι μόλις την πάρεις, θα δεις ότι τα γενικά σιγά σιγά θα σου φαίνονται λίγα. Ναι. Δεν σου κρύβω ότι μου αρέσει πολύ το δικό σου και το Vestrom. Αυτά τα δύο μηχανάκια μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά όχι από τους παρούσους. Σιγά σιγά, για να λέμε και τα πράγματα πώς έχουν. Είναι μια λογική μετάβαση. 300 να πας στα 600 ή 700. Είναι λογική. Εγώ το συστήνω. Δεν συστήνω σε νέα παιδιά να πάνε, ξέρω εγώ, από το σκούτερ να πάνε στα 300 και μετά να πάνε στα 900 ή στα 1000 ή στα 300. Δεν το συστήνω. Άρα, κάνοντας έτσι ένα ρεζουμέ, το VOD στο 300 το DS είναι μια πολύ αξιόλογη λύση πρώτης μηχανής. Συγγνώμη, να πω ένα βασικό. Ναι. Ότι η Watch προέρχεται από ένα τεράστιο εργοστάσιο παραγωγής που είναι η Leontine. Η Leontine από πίσω, μπράβο, ξεχάσαμε να το πούμε. Η οποία είναι μια παλιά, πολύ παλιά βιομηχανία πλέον. Που έχει φτιάξει και μηχανές για την BMW. Α, έτσι. Ακριβώς έτσι. Παιδάκια, δηλαδή, Αμερική που έχετε BMW, Leontine, Watch. Ναι, αυτό ξέχασα να πω. Και να επανέλθω στο ερώτημά σου, ότι ήταν και ένας από τους λόγους που με έστρεψαν προς τη Watch, ναι, και όχι στις ζώντες. Μπράβο. Γιατί πίσω από όλες αυτές τις εταιρείες, σήμερα είχαμε τη συζήτηση, άσχετο λίγο, αλλά δεν πειράζει. Είχαμε τη συζήτηση εχθές μάλλον με ένα φίλο για την Κόβε. Και μου λένε βρες Κόβε, βρες Κόβε, βρες Κόβε. Παιδιά, σας το έχω πει πολλές φορές. Αν έρθει Κόβε εδώ και εντοπίσω κάνα Κόβε, θα πάνε να το τσιμπήσω. Να το τσιμπήσω. Λοιπόν, αλλά πάμε τώρα. Η Κόβε είναι εταιρεία πενταετίας, εξαετίας. Η Leontine και κάποιες άλλες εταιρείες της Κίνας έχουν μια. Ένα background, έτσι. Ένα background, έτσι. Το οποίο πάει πιο πίσω. Και όσο να είναι, αυτό βοηθάει και τον μελλοντικό χρήστη, π.χ. τον Γιώργο, να αποφασίσει. Πολύ βασικό, θεωρώ. Γιατί άλλο τώρα μια εταιρεία που τώρα ξεκινάει και άλλο να έχεις ένα background από πίσω και να πεις ότι α, εντάξει, θα με καλύψει. Τώρα βέβαια εύχομαι η τοπική, ας το πούμε, οι αντιπρόσωποι να μας στηρίζουν. Αυτό είναι ένα θέμα. Και η μόνη μου ανησυχία φώτη είναι, επειδή ακριβώς είναι το κινέζικο που ακούγεται έτσι γενικότερα, ότι τι διάρκεια ζωής θα έχει το συγκεκριμένο μοντέλο. Το Watch που νομίζω ότι το 2020 ξεκίνησε την παραγωγή ως μοντέλο πλέον. Κοίταξε, 23 έχουμε τώρα, το 525 βγάλανε, το 525 πουλάει σαν τρελό. Για να πουλάει σαν τρελό, εγώ παρότι είναι ένα στατιστικό νούμερο οι πωλήσεις, το θεωρώ και αξιόπιστο. Έτσι. Μπορεί π.χ. το δικό μου να μην πουλάει, αυτό είναι άσχετο, αλλά δεν είμαι και αντιπρόσωπος Καβασάκη, δεν καθορίζω εγώ την πολιτική. Σωστό. Γιατί το να αγοράσει μια μηχανή, νομίζω, το πες και εσύ. Είδες την τιμή, είδες την. Μπήκες διάβασης και είδες την υποστήριξη. Είναι ένα πακέτο. Βέβαια. Έτσι, όταν αποφασίζεις. 4.000 και 4.000. Ναι. Και επειδή παίρνεις ένα προϊόν που θα σε ακολουθεί για κάμποσα χρόνια στη ζωή σου, δηλαδή πήρες ένα παγωτό, ας πούμε, το φάγεις, τελείωσε, είναι κάτι που θα το κινήσει καθημερινά, θα το δουλέψει καθημερινά, θα σε δυσκολέψει, θα σου διαφωνεί τη ζωή. Οπότε πρέπει να έχεις. Εγώ, Γιώργο, νομίζω έκανες και μια καλή επιλογή. Στα 4.000 καλά έκανες και πήγες και πήρες το συγκεκριμένο, από το να έπαιρνες ένα μεταχειρισμένο στα 4.000 όπου θα πάλευες τα προβλήματα κάποιου άλλου. Που δεν ξέρεις τι μηχανή έχεις αγοράσει, ποιος ήταν ο προηγούμενος ιδιοκτήτης, όλα αυτά κλείνανε στο να πάρω, ας πούμε, έτσι κάτι. Θεωρητικά καινούργιο, γιατί λέω και πάλι δεν ήταν καινούργιο, αλλά ήταν πολύ ελάχιστα, έτσι 5-6 μηνών μηχανάκι. Εντάξει, δεν ήταν. Δεν λέγεται καθόλου. Αν δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι στα παιδιά, ό,τι απορία υπάρχει θα τη γράψετε. Εμείς με τον Γιώργο θα σας απαντήσουμε, από κάτω. Έτσι. Συστήνω ανεπιφύλακτα να πάνε να δείτε τις μηχανές της VODS. Έτσι. Ξέρω ότι 525 όπου βρείτε το, καβαλίστε το, γραπώστε το. Έτσι. Θέλεις να προσθέσουμε, έχουμε κάτι επιπλέον να πούμε. Σαν πληροφορία, τρίτα σκόνα και τα δικά σου. Κάναμε έτσι ένα. Είπαμε, μία μηχανή η οποία σε βάζει στο χώρο του on-off, αλλά μην ξεγελαστείτε. Λογικά on-off, έτσι. Ισχύει, ναι. Θέση οδήγησης
ο Γιώργος που είναι ένα 75 το καλύπτει άνετα, έχει ένα σωρό καλούδια πάνω το μηχανάκι. Είναι μια πάρα πολύ έντιμη και καλή πρόταση πρώτης μηχανής. Αρκετά τη διαφημίσαμε τώρα, θα νομίζω να δει. Θα ζητήσουμε να δει την προσωπία. Και φυσικά έχει και το αυτοκόλλητο κρυκρύ, μετά είναι 10 άλογα. Αυτό δεν ξέχασα να πω, ότι το δίνει 29 άλογα, αλλά εγώ έχω 39 άλογα. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά πάνω απ' όλα, υγεία, γιατί όπως αποδείχθηκε στο κανάλι, πάνω απ' όλα είναι υγεία, να προσέχετε. Μέτρα προστασίας, παιδιά, πάντα. Μέτρα προστασίας και μου δίνεις μια τρομερή πάσα, γιατί στα μέτρα προστασίας, αφού τέλος πάντων έχασα την εκδρομή, αποφάσισα να κάνω, όχι ένα δώρο, ένα update και εγώ στα δικά μου μέτρα προστασίας. Θα τα δείτε σιγά σιγά στο κανάλι. Περιμένουμε. Ναι. Προς το παρόν, σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο που μου διέστησες και για τις πληροφορίες τις οποίες μοιράστηκες μαζί μας, γιατί είπαμε, δεν είναι, παιδιά, εύκολο να βρίσκουμε φίλους οι οποίοι να έχουν αυτές τις μηχανές εδώ στην επαρχία. Δεν είναι όπως στην Αθήνα που μπορεί να δει σε μια αντιπροσωπεία κτλ. Τα παιδιά χάρη μου κάνουν στην κυριολεξία. Λοιπόν, εμείς τώρα θα πιούμε τον καφεδάκι μας, θα πούμε τα δικά μας off camera. Εσείς να είστε καλά. Τις αλήθειες θα πούμε τώρα. Θα πούμε τις αλήθειες. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ που σου καλά, που ήσουν εδώ. Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια στο κανάλι σου, να συνεχίσεις έτσι, να είσαι ευρωπαϊκό και δυνατός και πάντα όρθιοι, παιδιά. Προσπαθώ, παιδιά, τώρα τελευταία με έχετε βομβαρδίσει με το NX, με το NC. Εντάξει, τι να κάνουμε, τα αγαπάει ο κόσμος. Λοιπόν, θα σας κάνω και βιντεάκια και γι' αυτό, θα κάνουμε και για τα καφασάκια και για τενερέ, σιγά σιγά υγεία να έχουμε πολύ. Τα περιμένουμε. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, μέχρι το επόμενο. Γεια χαρά σε όλους. Γεια σας, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ.